Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους των εκδόσεων Επίκεντρο, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην σημερινή εκδήλωση για το βιβλίο του Δημήτρη Λιμπουρλή «Αριστοτελικά, Ιπποκρατικά, Θουκυδίδια και άλλα». Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που τα τελευταία, κάναμε μερικούς υπολογισμούς με τον κύριο Λιμπουρλή, 33 χρόνια, μερικοί από εσάς ήσασταν αγέννητοι τότε, συνεργαζόμαστε έχοντας ξεκινήσει με την ανατύπωση της αρχαίας ελληνικής μετρικής, η οποία για πρώτη φορά κυκλοφόρησε το 1972, 41 χρόνια πριν, και συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο σημαντικά βοηθήματα στο αντικείμενό του. Το παρόν βιβλίο του Δημήτρη Λιμπουρλή νομίζω ότι συνοψίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη φιλοσοφία του όπως την περιγράφει, όπως την σκιαγραφεί στον πρόλογο, για τον ρόλο των επιστημονικών κειμένων. Ο Δημήτρης Λιμπουρλής δεν υποτιμά τον διάλογο μεταξύ ομοτέχνων, όμως επισημαίνει ότι ο ρόλος του επιστήμονα είναι ότι πρέπει να γράφει κείμενα εύληπτα και κατανοητά από ένα ευρύτερο κοινό, κάνοντας μία υψηλού επίπεδου εκλαϊκεύση, έτσι ώστε οι επιστημονικές έρευνες και προσεγγίσεις να γίνονται κτήμα ενός ευρύτερου κοινού. Αυτή τη φιλοσοφία, θέλω να σας πω, πιστεύω ότι υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή. Με τα κείμενά του, με τις παρεμβάσεις του, και αυτό το τελευταίο του βιβλίο για τους τρεις κορυφαίους διανοητές της αρχαιότητας, όπου συγκεντρώνει κείμενα τα οποία συγκροτούν μία εξαιρετική ενότητα, πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο όρημα έργα του. Αισθάνομαι τυχερός που τον γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί του και που συνεχίζω να συνεργάζομαι, και δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Βασίλη Μπετσάκο. Κυρία και κύριοι, την λέξη φιλόλογος εδημιούργησε κατά πρώτον ο Πλάτων, προς χαρακτηρισμόν εκείνου ως της κατέχεται από τον έρωτα προς τους λόγους, προς τας ανωτέρας πνευματικάς αξίας, θα ελέγαμε εις την σημερινή φιλοσοφική γλώσσα. Ο έρος αυτός θερμαίνει την προσπάθειά μας, δίδει ένα βαθύτερο νόημα εις το έργο μας. Με τας πεπερασμένες δυνάμεις του πνεύματός μας, σπανίως επιτυγχάνομεν οι φιλόλογοι έκαστη, να περιλάβουμε εις την ατομική παραγωγική εργασία μας, ολόκληρον την φιλολογία, με τα τρία στάδια της ερμηνείας των πνευματικών δημιουργημάτων του παρελθόντος. Απλοί εργάτε οι περισσότεροι, όχι αρχιτέκτονες, μικράν μόνον συμβολήν προσφέρουμεν εις το οικοδόμημά της. Αλλά και εκείνος που προσθέτει νέα προσκτήματα εις των θησαυρών των επιστημονικών γνώσεων και ως της κατορθώνει να αναστήσει ζωντανήν μία προσωπικότητα παροχημένη, και εκείνος που χρησιμοποιεί δια τα προβλήματα του παρόντος τας πνευματικάς αξίας και τας καλλιτεχνικάς μορφάς του παρελθόντος, και ως της χωρίς ατομική συμβολή εις το έργο της φιλολογίας, γονιμοποιεί με πίστην και αγχήνιαν των δημιουργικών φιλολόγων τα διδάγματα, όλοι από τον ίδιο έρωτα εψυχωνόμεθα, όλοι προσφέρομεν την μικράν ή μεγάλην συμβολή μας εις της εποχής μας την πνευματική ζωή. Και είναι το έργο μας μια διακονία. Διακονία προς την κοινωνία,
όπως το έργο κάθε αληθινής επιστήμης. Κυρίες και κύριοι, με τα προηγούμενα λόγια, πριν 82 χρόνια, στις 27 Ιανουαρίου του 1931, ολοκλήρωσε ο Ιωάννης Οικουτρής την αναρκτήρια ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως νέος συφηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας. Πρόκειται για ένα έξοχο μάθημα με τίτλο «Φιλολογία και ζωή». Ένα μάθημα που απευθυνόταν βέβαια στους φοιτητές του Μεσοπολέμου, αλλά και σε κάθε φιλόλογο διαχρονικά, ίσως και σε κάθε επιστήμονα. Το μάθημα αυτό, αγαπημένο μου ανάγνωσμα, θυμήθηκα αμέσως μόλις έπιασα στα χέρια μου τον τόμο με τα δημοσιεύματα του Δημήτρη Λιπουρλή. Καταρχήν βέβαια ήρθε στο νου μου ο τίτλος «Φιλολογία και ζωή». Και αυτό διότι τα κείμενα που είχα στα χέρια μου είναι κείμενα φιλολογικά βγαλμένα από τη ζωή. Όχι οπωσδήποτε με την αυστηρή έννοια που έχει η φράση «βγαλμένος από τη ζωή», ίσον ο εμπειρικός, ο πρακτικός, ο δοκιμασμένος στις αντίξωες συνθήκες του βίου. Τα κείμενα του Δημήτρη Λιπουρλή είναι κείμενα ζωής, για το λόγο ότι προσπάθησαν να συνδέσουν τη φιλολογία με τη ζωή. Να καταθέσουν την μικράν ή μεγάλην συμβολή τους εις της εποχής μας την πνευματική ζωή. Και επιπλέον είναι κείμενα που δοκίμασαν να ταξιδέψουν και σε χώρους ζωντανούς, πολύ απομακρυσμένους από τα περίκλειστα όρια μιας εσώστροφης και αυτοαναλυσκόμενης φιλολογίας. Είναι όντως δοκιμές. Δοκιμές ανάγνωσης ενώπιον ετερόκλητων ακροατηρίων. Δοκιμές παρέμβασης σε διαχρονικά ζητούμενα εκπαιδευτικής πολιτικής. Και βέβαια δοκιμές συμβολής επιστημονικής, με όλες τις αυτονόητες απαιτήσεις που θέτει ο όρος επιστημονικός, αλλά και απαιτήσεις πολύ ευρύτερες, καθώς περιλαμβάνουν ολόκληρον την φιλολογία με τα τρία στάδια της ερμηνείας των πνευματικών δημιουργημάτων του παρελθόντος. Αυτά τα τρία στάδια της εργασίας του φιλολόγου, όπως τα ορίζει και τα περιγράφει θαυμάσιος Οικουτρής, θυμήθηκα αμέσως μετά τον τίτλο, καθώς προχωρούσα στην ανάγνωση των άρθρων του Δημήτρη Λιπουρλή. Και για να καταλάβετε γιατί ήταν τόσο έντονη η συνειρμή μου στο Φιλολογία και Ζωή, θα σας παρουσιάσω εν ολίγης αυτά τα τρία στάδια. Μετά θα αναφερθώ σε εκείνα τα δείγματα λόγου του Λιπουρλή, που πραγματώνουν κατά τρόπο ιδανικό τους θεωρητικούς άξονες της φιλολογικής επιστήμης, όπως τους έθεσε ο Οικουτρής και τους ακούτε αμέσως. Είναι δε τα τρία στάδια ερμηνείας, το επιστημονικόν, το καλλιτεχνικόν και το ανθρωπιστικόν. Το επιστημονικόν, όπου ο φιλόλογος ως αντικειμενικός και ψύχρεμος ερευνητής διαπιστώνει και κατατάσσει γεγονότα ιστορικά ή γλωσσικά, το καλλιτεχνικόν, κατά το οποίο θα προσφέρει συνθετική του όλου ανάπλαση και θα ζωντανεύσει το έργο και των δημιουργών του, με το συνέστημα μάλλον και την φαντασία την δημιουργική, και το ανθρωπιστικό, κατά το οποίο θα ζητήσει δια του παρόντος τας πνευματικάς ανάγκας να χρησιμοποιήσει τας πνευματικάς αξίας του παρελθόντος. Πρώτο στάδιο. Κατά το επιστημονικό στάδιο, ο φιλόλογος έργων έχει να συγκεντρώσει όλα εκείνα τα στοιχεία, όσα ο συγγραφεύς κατά την σύνταξη του έργου του προϋπέθεται ως γνωστά και αφεαυτόν φανερά εις το κοινόν προς το οποίο απευθύνεται. Πρώτον, η γλώσσα. Πόσος πλούτος γλωσσικής διδασκαλίας, πόσο βαθιά γνώση της αρχαίας ελληνικής περιέχεται στον τόμο με τα κείμενα του Δημήτρη Λιπουρλή. Πόσες λέξεις, πόσοι τεχνικοί όροι εξηγούνται. Και όχι απλώς εις το κύριον τον νόημα. Και η μεταφορική εκάστης λέξεως χρήσης. Και σημασιολογικές της αποχρώσεις. Και το χρώμα των συναισθηματικών. Επίσης, η συντακτική χρήση των λέξεων. Και η συντακτική τοποθέτηση σε αυτόν. Όλα ερμηνεύονται με τρόπο επιστημονικό και διδακτικό μαζί. Παράδειγμα. Παρμένο από τα αριστοτελικά άρθρα του τόμου, αφού αυτά κυρίως ανέλαβα να σας παρουσιάσω. Στο πέμπτο άρθρο, το τιτλοφορούμενο «Εισαγωγή στην ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη», παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες και οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι της αριστοτελικής ηθικής. Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται η έννοια του όρου αρετή, όπως την ορίζει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχη. Ο μελετητής προσεγγίζει τον όρο, αφού πρώτα μας κατατοπίσει για το πνευματικό κλίμα της εποχής.
για τις αναζητήσεις διαφόρων στοχαστών του 5ου αιώνα. Στη συνέχεια, μας ενημερώνει για τους αντίστοιχους προβληματισμούς του Αριστοτέλη σε έργα του που προηγήθηκαν των ηθικών νοικομαχίων. Κατόπιν εντάσσει την ερμηνευτική του προσπάθεια στο ευρύτερο πλαίσιο των πρώτων βιβλίων της αριστοτελικής αυτής πραγματείας. Έτσι διερευνά σχετικούς όρους, όπως το αγαθόν, τα πάθη, οι έξεις, οι μεσότης, ενημερώνοντάς μας για την ειδικότερη σημασία που λαμβάνουν στα αυστηρά αριστοτελικά συμφραζόμενα. Και καταλήγει στην ανάλυση του ίδιου του ορισμού της αρετής. Έστιν άρα η αρετή, έξις προαιρετική, εν μεσότητη ούσατη προς ημάς, ορισμένη λόγο και ο ανοφρόνιμος ορίσιν. Μεσότης δε δύο κακιών, της μεν καθ' υπερβολήν, της δε κατέληψη. Στο τέλος του άρθρου, ο αναγνώστης έχει κερδίσει μια βαθιά κατανόηση του κεντρικότερου τεχνικού όρου της αριστοτελικής ηθικής. Δεύτερο, μορφικά στοιχεία ή στοιχεία μετρικής. Εδώ κατ' εξαίρεση θα αντλήσω ένα παράδειγμα από το κείμενο που αφιερώνεται στο 14ο Ολυμπιόνικο του Πυδάρου και προσφέρει μια συνολική ερμηνεία καινούρια και ολόφρεσκη θα έλεγα, αν το διαβάσετε θα καταλάβετε γιατί. Στο άρθρο αυτό ο Λιπουλής δεν χάνει την ευκαιρία να εξετάσει και να σχολιάσει την ισοσυλλαβία των πυνδαρικών στίχων για να εξηγήσει αφενός την κριτική παρέμβαση του εκδότη, ο οποίος πρόσθεσε ένα κλητικό «ο» που απουσίαζε από τη χειρόγραφη παράδοση και αφετέρου να διδάξει βασικές αρχές αρχαιοελληνικής μετρικής. Είναι όντως αξιοθαύμαστη η άνεση με την οποία ο Δημήτρης Λιπουλής διαλέγεται με κορυφαίους επιστήμονες συναδέλφους του, ενώ παράλληλα διδάσκει με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο τον νεότερο φιλόλογο ή ενδιαφερόμενο αναγνώστη. Τρίτον, τα πραγματικά, όπως τα λέει ο Σικουτρής, στοιχεία του ερμηνευόμενου έργου. Τα στοιχεία που σχετίζονται με τη χωροχρονική διάστασή του. Και εδώ η αρχαιογνωσία του μελετητή αποδεικνύεται πολύτιμη. Οι γνώσεις των πραγμάτων αξιοποιούνται για τη βαθύτερη κατανόηση των λόγων. Παράδειγμα, στο 8ο αριστοτελικό άρθρο του τόμου, ο Λιπουλής παλεύει με την ερμηνεία της περιβόητης καταληκτικής φράσης του ορισμού της τραγωδίας. Διελαίω και φόβου περαίνουσα, την των τιού των παθημάτων κάθαση. Παρενθετικά εδώ, πρέπει να τονίσω ότι στον αναχείραστό μου, ο Δημήτρης Λιπουλής δεν διστάζει να αναμετρηθεί με εμβληματικά κείμενα της αρχαιοελληνικής γραμματείας και να προσφέρει δίπλα στον όγκο των ερμηνεών που έχουν κατατεθεί παγκοσμίως ανανεωτικές αναγνώσεις. Σχολιάζονται παραδείγματος χάρη κείμενα όπως το Προήμιο των Ιστοριών του Θουκυδίδη, ο Επιτάφιος του Περικλέους, ο Ιπποκρατικός Όρκος, ο Αριστοτελικός Ορισμός της Αρετής, ο Ορισμός της Τραγωδίας. Επανέρχομαι. Ο Λιπουλής κατανοεί το τιούτον της φράσεως «Διαλέω και φόβου περαίνωσα του τον τιούτον παθημάτων κάθαρση» ως δεικτικό. Στην ανάγνωση του αυτή οδηγείται εκτός των άλλων και βαρισίμαντων και από ένα πραγματολογικό στοιχείο. Ο Αριστοτέλης δείχνει. Δείχνει σε ένα πίνακα παθών, αναρτημένο στην αίθουσα διδασκαλίας του. Πρόκειται βέβαια για ένα εικαζόμενο πραγματολογικό στοιχείο. Αλλά οι πιθανότητες να ήταν όντως αναρτημένος ένας τέτοιος πίνακας στο Λύκειο αποδεικνύονται ύστερα από τη συζήτηση ομοειδών περιπτώσεων πολλές. Δεύτερο στάδιο. Κατά το καλλιτεχνικό στάδιο, ο φιλόλογος παρουσιάζει το προσμελέτη έργο μέσα εις τον ρουν και των παλμών της ζωντανής πραγματικότητας του πνεύματος, ως κομμάτι από τη ζωή του δημιουργού του. Έτσι ο φιλόλογος αντιμετωπίζει το έργο ως όλων ενιαίων, με κεντρική ιδέα, ορισμένη αφετηρίαν και συγκεκριμένο τέλος, και ως όλων πάλι το τοποθετεί εντός καθολικοτέρας ενότητος, εντός του πλαισίου της εποχής, ενός λογοτεχνικού είδους, της συνολικής παραγωγής του δημιουργού του ή του έθνους του. Πρόκειται ασφαλώς για μια αναδημιουργία. Ο φιλόλογος τοποθετεί τον εαυτόν του μέσα εις τον κόσμο του δημιουργού, ταυτιζόμενος ούτως υπήν προς αυτόν. Πρέπει να είναι εις θέση να επαναλάβει τον δρόμον ολόκληρον, τον οποίον διήνυσε ο λογοτέχνης από τη στιγμή της συλλήψεως να ζήσει εις όλην την ένταση και το πλάτος της την εσωτερική ζωή του καλλιτέχνη. Έτσι ο φιλόλογος γίνεται αναδημιουργός του έργου,
με την συνθετική δύναμη της φαντασίας του, με την ικανότητα της διεισδύσεως εις την αλλοτρίαν πνευματική ζωή, με βαθύτατη εσωτερική συγκίνηση, θα συναρμολογήσει από το υλικό των γεγονότων μία οντότητα, εις την οποία θα ενθυσίσει ζωή. Έχει το έργο του Λιπουρλή αυτή τη φαντασία, αυτή τη συγκίνηση, αυτή τη ζωή. Τολμώ να πω ναι. Εδώ η φαντασία. Στο τρίτο αριστοτελικό άρθρο του τόμου, το τιτλοφορούμενο «Στο τέλος πήγα να σπουδάσω σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Αθήνας», ο Λιπουρλής φαντάζεται τον Αριστοτέλη να αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο την πορεία των βημάτων της ζωής του, βήματα που τον έφεραν 17 χρόνο πια στην Πλατωνική Ακαδημία. Να ένα καλογραμμένο απόσπασμα, μιλάει ο Αριστοτέλης, φαντασία. Όμως εγώ πρέπει τώρα, σε αυτή την ωραία στιγμή των αναμνήσεων και ως ένα σημείο των εξομολογήσεων, να σας μιλήσω και για κάτι άλλο, εντελώς προσωπικό μου. Θυμούμαι λοιπόν ότι ξόδευα ώρες ατέλειωτες χαζεύοντας τα βιβλία του πατέρα. Το όνομά του ήταν Νικόμαχος και ήταν γιατρός. Εμένα μου άρεσε να παίρνω στα χέρια μου τα βιβλία που είχε ο πατέρας μας στο σπίτι. Μερικά ήταν γραμμένα από τον μεγαλύτερο, όπως έλεγαν γιατρό. Το όνομά του ακουγόταν στο σπίτι μας κάθε λίγο και λιγάκι. Ιπποκράτης από την ΚΟ. Δεν θα ξεχάσω πάντως ποτέ την περηφάνεια και το καμάρι που ένιωσα όταν ανάμεσα στα άλλα βιβλία ανακάλυψα και μερικά γραμμένα από τον ίδιο τον πατέρα μου. Σας έλεγα λοιπόν ότι περνούσα ώρες ατέλειωτες με αυτά τα βιβλία, ώσπου μια μέρα υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα γινόμουν κι εγώ γιατρός. Αργότερα βέβαια τα πράγματα πήραν άλλο δρόμο και πάντως τώρα ξέρω ότι ουδής γίνεται ιατρικός εκ των συγγραμμάτων. Αν ήθελα να γίνω γιατρός, χρειάζονταν λοιπόν ειδικές σπουδές. Τα βιβλία από μόνα τους δεν έφταναν. Σήμερα βέβαια, μεγάλος πια, είμαι σε θέση να αναγνωρίσω ότι η κατεύθυνση προς την οποία κινούσε την ψυχή μου, η επιθυμία μου εκείνη, δεν ήταν τυχαία. Φαντασία βέβαια. Αλλά φαντασία που εδράζεται σε προσεκτική ανάγνωση και αξιοποίηση πληθώρας αρχαίων πηγών και μαρτυριών. Ιδού και η συγκίνηση. Στο τέταρτο άρθρο του τόμου, το τιτλοφορούμενο «Πλάτων και Αριστοτέλης, δάσκαλος μαθητής», ο Δημήτρης Λιπουρλής αναδεικνύει αυτή τη μοναδική στην ιστορία της φιλοσοφίας σχέση ενός κορυφαίου δάσκαλου με έναν εισάξιο μαθητή του. Σχέση απλή και πολύπλοκη. Σχέση εξάρτησης και απελευθέρωσης. Σχέση έλξης και άποσης. Μας αγγίζει στα αλήθεια ψυχικά και μας συγκινεί η μυστική επικοινωνία του μαθητή και του δασκάλου. Δύο ανθρώπων με τόσο διαφορετική ιδιοσυγκρασία, αλλά και με το ίδιο φιλοσοφικό και ασίγαστο πάθος για την αναζήτηση της αλήθειας. Να ένα απόσπασμα που αναδημιουργεί αυτή τη συγκινητική μυστική επικοινωνία. Με τον Πλάτωνα όμως, τον Αριστοτέλη τον έδιναν προσωπικές σχέσεις. Ο ίδιος είχε μιλήσει για το σεβασμό του προς το δάσκαλό του σε ένα του ποίημα, όπου βεβαίωνε ότι ίδρυσε στο όνομα της φιλίας βωμό προς τιμήν του ανθρώπου που το όνομά του οι κακοί δεν έχουν το δικαίωμα να το παίρνουν στο στόμα τους ούτε για να τον επενέσουν. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Πλάτων βέβαια, βρέθηκε κάποτε στη ζωή του Αριστοτέλη από τη μια μεριά και από την άλλη η αλήθεια. Σε αυτόν όμως ο Αριστοτέλης χρωστούσε και το μεγάλο μάθημα ότι σε τέτοιες στιγμές το δοκούν αληθές ουχώσιν προδιδόλε. Ο μαθητής του Πλάτωνα λοιπόν ήταν πανέτοιμος, ακριβώς χάρη στις διδασκαλίες εκείνου, να πάει ένα βήμα πιο πέρα από τον δάσκαλό του. Πώς να διστάσει κανείς την επιλογή, είπε, όταν αν είναι να σωθεί η αλήθεια, πρέπει να είναι έτοιμος και τις δικές του ακόμη απόψεις να πάψει να τις υποστηρίζει. Επισωτηρία της αληθείας και τα οικεία διανερίνει. Ιδού και ένα δείγμα φρόνιμου αναστοχασμού της ζωής. Στο ίδιο άρθρο, αξιοποιώντας μια αναφορά στο Φέδρο, τον φιλομαθή έφηβο που προβάλλει τόσο ωραία στον ομώνυμο διάλογο του Πλάτων, ο Λιπουρλής επισημαίνει. Όμως αυτό το παιδί σύχναζε στους κύκλους των σοφών. Διψώντας για μάθηση, έκανε φιλίες με ρήτορες, σοφιστές, επιστήμονες. Όμως αυτόν τον τρόπο της μάθησης φωλιάζει ένας κίνδυνος, καθόλου ασήμαντος. Ιδίως για τους νέους, ο κίνδυνος να καταργήσουν τη δική τους σκέψη, αφού μπορούν κάθε φορά να προστρέφουν σε αυθεντίες. Από όλους τους χώρους διαλεγμένες οι αυθεντίες. Από το χώρο της πολιτικής,
από το χώρο της κοινωνικής ζωής, από το χώρο της σκέψης, από το χώρο της επιστήμης. Στο χώρο της επιστήμης, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ σοβαρός ο κίνδυνος να γίνει κανείς ο άνθρωπος της βιβλιογραφίας. Όχι πως είναι κακό να αποθηκεύεις μέσα σου όσο μπορείς περισσότερες γνώσεις, καρπούς της σκέψης των άλλων. Ο κίνδυνος αρχίζει από τη στιγμή που δεν βάζεις καθόλου πια ύστερα σε λειτουργία το δικό σου μυαλό, παρά αφήνεσαι στις ιδέες των άλλων. Τέτοια διδάγματα ζωής μας φέρνουν στο τρίτο στάδιο της εργασίας του φιλολόγου, το ανθρωπιστικό. Η ερμηνεία που παρέχεται στο στάδιο τούτο είναι φύσεως αυστηρός πρακτικής. Την ονόμασα ανθρωπιστική, διότι έχει χαρακτήρα παιδαγωγικό, αν εις την λέξη δώσομεν όχι στενός σχολιακήν σημασία, αλλά την υψηλή και καθολικοτέραν έννοια που έχει η λέξη παιδεία παραπλάτωνη, ως η αρμονική και μεταλόγου καλλιέργεια των ανθρωπινοτέρων στοιχείων της προσωπικότητος. Και συνεχίζει ο Σικουτρής. Η ανθρωπιστική παιδεία λαμβάνει τον χαρακτήρα συγχρονισμού. Συγχρονισμού όχι πλέον των ανθρώπων του τώρα προς τους λογοτέχνες του παρελθόντος, αλλά των λογοτεχνών εκείνων προς τους ανθρώπους του τώρα. Και καταβιβάζει ο φιλόλογος δια της ερμηνείας του τους μεγάλους του πνεύματος εις την κονίστραν των συγχρόνων πνευματικών αγώνων και τους αποδεικνύει παράγοντας ζωντανού εν δημιουργία ευρισκομένου πολιτισμού. Ο Αισχύλος, ο Πλάτων, ο Ρωμανός, ο Αριστοτέλης, ο Ιπποκράτης, ο Θουκυδίδης στην περίπτωση του βιβλίου μας δεν αποτελούν πλέον μορφάς ενδόξους ιστορικής πινακοθήκης. Γίνονται σύγχρονοι πνευματικές δυνάμεις που έχουν να προσφέρουν αδράν την συμβολή των εις τα ειδικά μας πνευματικάς ανάγκες, τιμόμενοι ή αποκηρυττόμενοι, αγαπόμενοι ή πολεμούμενοι, πάντοτε όμως μελετώμενοι. Μελετά λοιπόν ο Δημήτρης Λιπουλής αυτές τις πνευματικές μορφές του παρελθόντος. Τις μελετά για να αρθρώσει λόγο διανοωμένο, που τολμά να διδάξει τους συγχρόνους του, να προαγάγει παιδεία, παιδεία για τον άνθρωπο, ανθρωπιστική παιδεία. Ένα μόνο παράδειγμα. Ο Λιπουλής φαντάζεται τον Αριστοτέλη να αναδιηγείται μια γνωστή ιστορία με τον Σόλον. Ο Σόλον βρέθηκε κάποτε σε ένα γλέντι. Εκεί ο ανεψιός του τραγούδησε ένα τραγούδι της Σαφώς. Το άκουσε ο Σόλον και αναγάλιασε η ψυχή του, τόσο που ζήτησε επιτακτικά από το παιδί να του το μάθει και αυτού. Άκουσε το λόγο αυτό του Σόλον ένας από την παρέα και το ρώτησε γιατί όλο αυτό το ενδιαφέρον και όλη αυτή η βιάση. Και ο Σόλον του απάντησε, για να το μάθω, και ύστερα πεθάνω. Δεν μας είπε το δάσκαλός μας, συνεχίζει ο Αριστοτέλης, τι έγινε μετά. Τώρα όμως νομίζω ότι εγώ μπορώ πια να το φανταστώ. Μέσα σε μια απόλυτη σιγή, η γέρικη φωνή του Σόλωνα να δοκιμάζει να επαναλάβει τη μελωδία της Σαφώς, όπως του τη μάθαινε η νεανική φωνή του ανιψιού του. Όσο κι αν η γέρικη φωνή πρόδωνε την ομορφιά του τραγουδιού, η ίδια η ψυχή του Σόλωνα, νεανική από την κοινωνία της ομορφιάς, μπορούσε πια να σταθεί έτοιμη, σχεδόν προκλητική, απέναντι στο θάνατο. Με την ευκαιρία σχολιάζει ο Λιπουλής. Να γιατί όλα αυτά τα θεωρούσαν μόρφωση και καλλιέργεια. Τι άλλο είναι αλήθεια η μόρφωση, αν όχι το να χαίρεσαι την ομορφιά του ποιητικού λόγου και να πλημμυρίζει η ψυχή σου από αγαλίαση σε κάθε επικοινωνία σου με την ποιήση και γενικότερα με το κάθε ποιητικό δημιούργημα. Άμποτε λέω να μην έρθει ποτέ η στιγμή να περιφρονηθεί η ποιήση. Ιδίως από ανθρώπους που έχουν την ευθύνη για τη γενικότερη διαπαιδαγώγηση του κόσμου. Κλείνω, αγαπητοί μου φίλοι, με μια γενικότερη αναφορά στο βιβλίο. Το βιβλίο του Δημήτρη Λιπουλή είναι ένα καλό βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται εύκολο. Μας δίνει πληθώρα γνώσεων. Γνώσεων έγκυρων και επιστημονικά, βιβλιογραφικά κατοχυρωμένων. Είναι ένα βιβλίο που μεταφράζει τον αρχαιοελληνικό λόγο. Και αυτό δεν σημαίνει απλώς και μόνο ότι εμπεριέχει πολλές και υπέροχες μεταφράσεις αρχαιοελληνικών κειμένων. Ένα βιβλίο που τιμά, χωρίς κανένα ίχνος ελληνοκεντρισμού, τους μεγάλους δασκάλους του παρελθόντος, καθιστώντας τους και πάλι επικαίους. Ευχαριστώ.
ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπετζάκο για την εξαιρετική παρουσίασή του. Το λόγο έχει η κυρία Νίκη Παπαγραμμίδου. Σας ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε πριν ξεκινήσω την παρουσίαση του μέρους περί της Ιπποκρατικής Ιατρικής να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Δεν ευτύχησα να έχω τον καθηγητή Λιπουλή καθηγητή από τη Σέδρας, αλλά μαθήτευσα κοντά του μέσα από τις μελέτες και τα έργα του. Και δεν σας κρύβω ότι ήταν πάντα αυτά η δικλίδα ασφαλείας μου για τα προβληματικά αυτά κείμενα. Όταν είχα πρόβλημα, ήξερα πού να στραβώ. Η ενασχόληση του καθηγητή με τα υποκριτικά κείμενα που περιέχονται μεταξύ των άλλων στο βιβλίο αυτό είναι γνωστή και πολυετής. Δεν με ξαφνιάζει λοιπόν το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια, χωρίς με διάμεσες διακοπές βέβαια, επανέρχεται σε αυτά. Το βιβλίο που έχουμε σήμερα μπροστά μας περιέχει 7 κείμενα που αφορούν στην υποκρατική ιατρική και αυτά θα προσπαθήσω εγώ να σας παρουσιάσω λόγω αντικειμένου. Είναι γραμμένα στο γνωστό και γνώριμο ύφος του καθηγητή, δηλαδή είναι απλά, κατανοητά, αντικειμενικά, εκλαϊκευτικά, όπως ο ίδιος λέει στον πρόλογό του, και με αποκλειστικό σκοπό να κάνει τα κείμενα αυτά και τα χαρακτηριστικά της υποκρατικής ιατρικής γνωστά στο ευρύ κοινό. Στο πρώτο λοιπόν κείμενο, αρχικά μας παρουσιάζει ο καθηγητής κάποια βιογραφικά στοιχεία για τον Ιπποκράτη. Χαρακτηριστικό το ύφος του καθηγητή, η μυθιστορηματική παρουσίαση των γεγονότων που παρασύρει τον αναγνώστη να θέλει να διαβάσει ακόμα περισσότερα. Έτσι, ο Ιπποκράτης δεν γεννήθηκε απλά το 460 π.Χ., αλλά πρωτοείδε το φως του ήλιου. Έτσι. Θέλω να πω με το παράδειγμα αυτό ότι είναι ευρηματικός ο τρόπος που γράφει. Επιλέγει στοιχεία δικά του, όχι όμως σε καμία περίπτωση τυχαία. Ξέρει να κεντρήσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Στη συνέχεια, ο καθηγητής Λιπουλής μας εισάγει στο λεγόμενο υποκρατικό ζήτημα, που αναφέρεται στην χρονολόγηση και στην πατρότητα των κειμένων που μας έχουν μείνει υπό το όνομα του Ιπποκράτη. Είναι χαρακτηριστικά αναφέρει ο καθηγητής ότι με το όνομα του Ιπποκράτη μας παραδόθηκαν περίπου 60 έργα. Και εμείς σήμερα δεν είμαστε για κανένα από αυτά βέβαιοι ότι είναι έργο του ίδιου του Ιπποκράτη. Ωστόσο, τα έργα αυτά είναι σίγουρα πνευματικά του τέκνα και η μελέτη τους μπορεί με βεβαιότητα να αποδώσει τις θεμελιώδεις αρχές της υποκρατικής ιατρικής. Σε μία μόνο παράγραφο, ο καθηγητής περιγράφει τις βασικές έννοιες, τους 4 χυμούς του ανθρωπίνου σώματος, την κράση, δηλαδή την ανάμειξή του στο σώμα, την ευκρασία, δηλαδή τη σωστή ανάμειξη που βοηθούσε στην ύπαρξη της υγείας, τη δυσκρασία, που προκαλούσε την ασθένεια, την απόσταση, την πέψη, τις βασικότερες έννοιες της υποκρατικής ιατρικής. Με όλες αυτές τις λεπτομέρειες ίσως σας κουράζω, ειδικά αφού μπορείτε να τα διαβάσετε όλα αυτά μέσα από το βιβλίο. Αλλά πρόκειται για τις βασικές έννοιες της υποκρατικής ιατρικής και όπως αναφέρει ο συγγραφέας, μπορεί να σας ακούγονται ξεπερασμένα ή ακόμα και γελία. Πρέπει όμως να είμαστε σίγουροι ότι από τον Ιπποκράτη ξεκίνησαν οι πρώτες οθήσεις για πολλές από τις κατακτήσεις της σημερινής ιατρικής επιστήμης. Καταλήγοντας, ο συγγραφέας δεν ξεχνά να θέσει και ένα άλλο ζήτημα. Όχι βέβαια τόσο σπουδαίο όσο το υποκρατικό, αλλά επίκαιρο και ιδιαίτερα πρακτικό. Στη μελέτη των έργων της υποκρατικής συλλογής, αναφέρει, δεν αρμόζουν ούτε γιατροί ούτε φιλόλογοι. Αρμόζει ένα διπλό ενδιαφέρον φιλολόγων και γιατρών, γιατί μόνο σε ένα τέτοιο διπλό ενδιαφέρον θα έρθει κάποτε η μέρα της οριστικότερης ερμηνείας των δύσκολων αυτών κειμένων και μαζί επιτέλους η ημέρα της σωστότερης αξιολόγησής τους. Στο δεύτερο κείμενο, ο καθηγητής Λιπουλής παρουσιάζει 4 περιπτώσεις, σχεδόν μυθιστορηματικές, που καθόλου δεν θα ενδιέφεραν το σημερινό ερευνητή, επιστήμονα ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε, που αποκλειστικό στόχο σήμερα έχει τις δημοσιεύσεις και τις εκδόσεις και όλα αυτά. Με το κείμενο αυτό, που συνεγορεί υπέροχα στο τρίτο κείμενο από τα άλλα του βιβλίου, που αφορά στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής, διδάσκει ότι οι ιστορίες που διηγούνταν οι αρχαίοι για τον Ιπποκράτη είναι όχι μόνο χρήσιμες πηγές για τη ζωή και το ποιόν του μεγάλου γιατρού,
αλλά και χρήσιμα εργαλεία στα χέρια των δασκάλων κάθε είδους, που επιθυμούν να φέρουν τα παιδιά κοντά στη γνώση της αρχαίας ιστορίας. Έτσι, έχουμε μπροστά μας την πρόσκληση του βασιλιά Αρταξέρξη στον Ιπποκράτη να σώσει το στρατό του από το θανατικό που είχε πέσει. Με αντάλλαγμα οτιδήποτε